διαβεβαιώσεις πως θα υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις για το ζήτημα της αντιμετώπισης των σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες, έδωσε και από τα Διαπόντια νησιά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς στο πλαίσιο της επίσκεψης. Μάλιστα, ο Υφυπουργός συνομίλησε και με κατοίκους, ξεκαθαρίζοντας πως προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι κανείς να μην βάλει σε κίνδυνο την ιδιοκτησία του, προσθέτοντας ωστόσο πως με τους δασικούς χάρτες πρέπει να προστατευτούν τα δάση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Οθωνών Μίμης Κατέχης παρέδωσε ψήφισμα των κατοίκων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος για τους δασικούς χάρτες. Μια πολύ καλή επίσκεψη και στα τρία Διαπόντια, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με αντιδημάρχους, με προέδρους τοπικών συμβουλίων και με τα μέλη των τοπικών, αλλά και με τους κατοίκους, όπου κάθισε και συζήτησε επί της ουσίας για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τους δασικούς χάρτες, όχι μόνο στα Διαπόντια βέβαια, αλλά και σε όλο το Δήμο και την Κέρκυρα, αλλά κυρίως στα Διαπόντια που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεσμεύτηκε, όπως είχαμε συζητήσει και στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς, ότι θα γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να λυθούν τα βασικά προβλήματα που αφορούν και τον Ελαιώνα και τους δασωμένους αγρούς και τον Αμπελώνα. Θα ληφθούν στοιχεία που αποδεικνύουν ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως είναι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως είναι πηγάδια, όπως είναι στοιχεία που μαρτυρούν γενικά, ένορκες βεβαιώσεις, πρικοσύμφωνα, παλιά έγγραφα που βεβαιώνουν ανθρώπινη δραστηριότητα και καλλιέργεια. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη ώστε να διορθωθούν τα λάθη. Όπως εδώ στο Ιόνιο και στην Κέρκυρα, το ζήτημα του τεκμηρίου υπέρ του δημοσίου, το οποίο δεν θα είναι αμάχητο πια. Θα πρέπει δηλαδή το δημόσιο να αποδεικνύει αν κάτι είναι δικό του, διαφορετικά θα ανήκει στους ιδιοκτήτες ή ακόμα και στις κοινότητες ή και στο Δήμο. Διαβεβαίωσε λοιπόν ότι όλα αυτά θα λυθούν με νομοθετικές ρυθμίσεις και με πρόδειλα σφάλματα που θα τα διορθώσει η υπηρεσία οίκοθεν, χωρίς δηλαδή ταλαιπωρία ή έξοδα από τους δημότες. Και αν υπάρξουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα και αναγκαστεί κάποιος συνδημότης να προβεί στη διαδικασία των αντιρρήσεων, αυτό θα γίνεται με το μισό κόστος και όταν δικαιώνεται από αυτή τη διαδικασία θα επιστρέφεται το τέλος αυτό που θα έχει πληρώσει στον ιδιοκτήτη, στον νηστάμενο. Δεν σταματάμε βέβαια εδώ, θα παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα, θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε, έχουμε καταθέσει υπομνήματα, έχουμε καταθέσει χάρτες, όλα τα σχετικά έγγραφα για να βοηθήσουμε και εμείς αυτή τη διαδικασία. Είπαμε ότι είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου, αν μπορούν κάποιοι δασολόγοι ή μηχανικοί να κατευθυνθούν και προς τους Δήμους για να βοηθηθούν οι συνδημότες μας όσον αφορά την καλύτερη πληροφόρησή τους και να διευκολύνουμε και την διαδικασία, τη γραφειοκρατική και τη διοικητική όσο μπορούμε. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ότι αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα πάρουν σάρκα και οστά, θα περάσουν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ώστε να λυθεί κατά το μεγαλύτερο δυνατόν τμήμα το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί στους συμπολίτες μας. Η Δήμαρχος μάλιστα σε δηλώσεις της ανέφερε πως μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη μια χρηματοδότηση σχετικά με την ανάδειξη των μονοπατιών στα Διαπόντια νησιά. Έχει αυτή τη στιγμή μια χρηματοδότηση με αρκετά εκατομμύρια ευρώ που αφορά χαρτογράφηση, αποτύπωση και μετά σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού προβολή και προώθηση των μονοπατιών και των περιπατητικών διαδρομών. Άρα εμείς όπως καταλαβαίνετε θα αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία, θα κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και στα Διαπόντια νησιά μας αλλά και σε όλο το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας σχετική αποτύπωση και χαρτογράφηση, ώστε να έχουμε ένα έτοιμο τεχνικό δελτίο και να μπορούμε να αντλήσουμε τη χρηματοδότηση αυτή για να αναπτύξουμε και αυτό το κομμάτι του τουρισμού, ενός θεματικού τουρισμού που το χρειάζεται η Κέρκυρα και που μπορεί να εκδηλωθεί και σε όλες τις εποχές του χρόνου και να αποτελέσει μια προώθηση και προβολή του τουριστικού μας προϊόντος.